Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ από το νέο δίσκο των Soen που αναμένεται το Σεπτέμβρη. Θα έχει το όνομα του τραγουδιού που μόλις είδαμε, Memorial δηλαδή. Και με αυτό το τραγούδι οι Σουηδοί κάνουν το 2 στα 2, αφού και το Unbreakable που είχαν κυκλοφορήσει πριν από ένα περίπου μήνα ήταν και αυτό ένα σπουδαίο πραγματικά τραγούδι. Καλώς ήρθατε στο TV World, κυρίες και κύριοι. Για πάμε. Έλα. Εντάξει, καλοί είμαστε. Κυριακή σήμερα, 23 Ιουλίου, και πάμε για το προτελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Τι κάνεις, Χριστίνα μου? Δεν έχω συνηθίσει να χειροκροτάω από εδώ. Πώς φαίνεται? Εξαιρετικά μου φαίνεται. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και διάφορα και απόψε. Έχουμε πολλή μουσική, οπότε πάμε για βίντεο. Ναι, πάμε. Τι έχουμε? Έχουμε τους Evil, στο νέο του single, The Unknown λέγεται ο δίσκος, When Mortal Coils Shed, το τραγούδι. Αυτή που μόλις είδαμε ήταν η The Cult, το κλασικό indie Ciao Baby εντός παρενθέσεως. Μεγάλη στιγμή του hard rock της δεκαετίας του 80 από ένα μεγάλο έτσι κι αλλιώς συγκρότημα. Των The Cult προηγήθηκαν οι Evil που στο νέο τους άλμπουμ ρίχνουν τις ταχύτητες και παίζουν σε ένα mid-tempo που πολύ τους πάει κατά την ταπεινή μας άποψη. Και τι κάνουμε τώρα? Τώρα πάμε να δούμε Stratovarius από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Survive, που θα τους φέρει στη χώρα μας επιτέλους. Επιτέλους. Δεν είχε τη Στρατοβάριους ποτέ? Όχι. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Τέλος. Μετά από πολλά χρόνια το φθινόπωρο που έρχεται και θα συνεχίσουμε με τους Αυστραλούς νέο Progsters Voyagers, το νέο του single, αυτούς που είδαμε στη Eurovision φέτος. Πώς γίνεται τώρα αυτό με τους Αυστραλούς στη Eurovision? Δεν θα λυθεί ποτέ αυτή η απορία. Από τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου είναι αυτό. Και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Αυτό που μας έβαλε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής ήταν τον νέο σίγγλ των Βρετανών, 4 Act, από το νέο τους δίσκο που έρχεται αρκετά χρόνια μετά την προηγούμενη τους δουλειά. Εντάξει, χορταστική επιστροφή της μπάντας με το επικό αυτό δεκάλεπτο τραγούδι. Περιμένουμε να δούμε και το κόνσεπτ τους. Οι θεματικές των 4 Act έχουν πάντα ενδιαφέρον. Και τι λέει ο Corey Taylor? Ο Corey Taylor, ο τραγουδιστής των Slipknot, βγάζει δεύτερο άλμπουμ, το οποίο λέγεται CMF2, το οποίο βγαίνει από το Corey Motherfucker. Μάλιστα. Του. Okay. Και μας έδωσε ένα νέο single με πολύ ενδιαφέρον τίτλο, Post Traumatic Blues, που έρχεται τώρα στο TV World του Mad και του Metal Hammer. Οι Αυστραλοί The Art is Murder έχουν και αυτή νέο δίσκο και λέγεται Godlike και θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Χαμός από νέες κυκλοφορίες με τη νέα σεζόν. Εντάξει, πολύ ωραία, ναι. Και αυτό που είδαμε ήταν το Keres, το δεύτερο βίντεο από τον δίσκο, από τα πιο σπουδαία σχήματα του deathcore οι Αυστραλοί. Και τι έχουμε τώρα? Τώρα τι έχουμε? Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε μία από τις πιο ωραίες στιγμές της ιστορίας των Guns N' Roses. Πριν από λίγο, αυτό δεν το κάνουμε έτσι πολύ συχνά στο TV World, είδαμε ένα δεκάλεπτο βίντεο, αυτό των 4. Πάμε να δούμε και ένα 9 λεπτό τώρα από τους Guns N' Roses και το Estranged φυσικά. Το Eventide είναι ένα ακόμα βίντεο από την τελευταία δουλειά των Camelot, το The Awakening, που πολύ μας άρεσε και αυτό μας έβαλε στο τρίτο μέρος του απόψινού TV World. Τι ωραία που ήταν και στη συναυλία τους πριν από μερικούς μήνες, ε! Ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως και ωραία θα είναι και η συναυλία των Φάργων στην Τεχνόπολη 3 Σεπτέμβρη. Ναι, 3 του Σεπτέμβρη οι Φάργων επιστρέφουν στην Αθήνα και εμφανίζονται στην Τεχνόπολη μαζί με τους Τίμο Τόλκι Στράτο. Αυτό είναι το νέο συγκρότημα του πάλι ποτέ ηγέτη των Στρατοβάριους, του Τίμο Τόλκι, ο οποίος μαζί με τα παλιά μέλη της μπάντας, αυτά που υπήρχαν στα 1-2-3 πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, έχει κάνει αυτό το σχήμα. Του Τίμο Τόλκι Στράτο, οπότε θα ακούσουμε αυτό το παλιό, το πρώιμο υλικό, το Dream Space και το Twilight Time και χαμός θα γίνει. Ένα ακόμα εμφανίζονται η Nervosa, της αγαπημένης Hellpire φυσικά, και η Lazy Man's Load. Πάμε να δούμε Firewind. Πάμε να δούμε Firewind στο standalone single Destiny's Calling. Ωραία. Τους βλέπουμε λοιπόν τους Firewind, ακολουθεί ο Phil Campbell με τους γιους του και εδώ είμαστε φυσικά.
Αυτή ήταν η Metallica στο No Leaf Clover, ένα από τα δύο ακυκλοφόρητα τότε τραγούδια του δίσκου SNM που η Metallica έπαιξαν μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Το συγκεκριμένο, το No Leaf Clover, έμεινε στην ιστορία. Το άλλο, το Minus Human, όχι και τόσο. Ετοιμάζουμε μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica στο Hammer Αυγούστου και πάμε για φινάλε με τους Skid Row. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, θα τα πούμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί για την παρέα, για την καλή διάθεση. Φαντάζομαι πως θα είσαι εδώ πέρα παρούσα στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν την επόμενη Κυριακή. Θα είμαι, αφού με θέλετε θα είμαι. Εννοείται, εννοείται. Θα τα πούμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Κλείνουμε λοιπόν με τους Skid Row στο 18 and Life. Πολλά φιλιά!